έχει στο ρόστερ του με συμβόλαια πολλού θερματοφύλακε μπροστά από σένα, οι οποίοι δεν είναι εδώ. Είναι η ευκαιρία σου, θεωρώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία και για μένα και για τον Αστέριο. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο να αρπάξω αυτή την ευκαιρία, όπως λέμε, να την εκμεταλλευτώ έτσι ώστε να κερδίσω είτε μια καλύτερη θέση, είτε να μείνω στο ρόστερ. Αυτό. Ποια είναι τα στοιχεία, κατά τη γνώμη σου, τα οποία πρέπει να έχει ένας θερματοφύλακας προκειμένου να κάνει μια αξιοπρεπής καριέρα? Έτσι όπως έχει εξυγχρονιστεί το ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ καλός με τα πόδια, να είναι πολύ καλός στις εξόδους, όχι μόνο στα στημένα αλλά και έξω από την περιοχή, να καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο σε μια κάθετη παλιά, να είναι έξυπνος να την προλάβει πριν τον επιθετικό. Αυτό. Μου λείπουν από την προετοιμασία ο Γλύκος και ο Τάνας ήρθε χθες. Τώρα εσύ με τον Αστέριο πώς το σκέφτεται? Σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει κάποιο την έκπληξη, κάποιος να παραμείνει ως τρίτος, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος μας είναι, κοιτάξτε, ο προπονητής είναι δίκαιος. Αν είσαι καλύτερος δεν έχει πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Πιστεύω ότι όποιος είναι ο καλύτερος θα είναι και στην κατάλληλη θέση που του αρμόζει. Είτε πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος. Είναι μια καλή ευκαιρία που ήμασταν από νωρίς εγώ και ο Αστέριος και μπορέσαμε να παίξουμε και στα φιλικά. Και από εκεί και πέρα θα δείξει ανάλογος με την απόδοσή μας, θα κριθεί πιστεύω και η θέση μας. Αλεξάνδρο, τι θα γίνει? Σου ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχαριστώ. Είναι για σένα μια εμπειρία ζωής και μια ευκαιρία να μάθεις πράγματα σε αυτή την προετοιμασία? Γιατί για τους περισσότερους νεαρούς νομίζω ότι κάπως έτσι το βλέπουν. Αυτή την προετοιμασία σε αυτό το επίπεδο με τη δουλειά που γίνεται. Κοιτάξτε, είναι ένα μικρό όνειρο ζωής, θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει για μένα τώρα, να βρίσκομαι στην προετοιμασία και να αγωνίζομαι και στα φιλικά. Από εκεί και πέρα θέλω να αρπάξω την ευκαιρία όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ, να αποδείξω τι αξίζω, να δουλέψω για να φτάσω ακόμα πιο ψηλά. Και από εκεί και πέρα το τι μελιγενέστε είναι αναλόγως στο χέρι του προπονητή. Νίκο, πέρασε και εσύ τη διαδικασία αυτή του πηγαίνω σε μια ομάδα να παίξω ελληνικός, επέστρεψες. Πόσο σε ορίμασε αυτό πιστεύεις, πληρώνοντας ότι πήγες και ήρθες? Και δεύτερον, πού πιστεύεις ότι ένας θεματοφύλακας που θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ, πρέπει να εστιάσει? Πρέπει να γίνει κουμανταδόρος της άμυνας? Τι πρέπει να δουλεύει, ποια στοιχεία? Κοιτάξτε, ο δανεισμός μου ήταν ένα πολύ καλό μάθημα. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι πολύ δύσκολο, όχι σε επίπεδο τεχνικής, υστερεί πολύ σε επίπεδο τεχνικής, αλλά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ένας ποδοσφαιριστής της Β' Εθνικής, πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλα. Οι εγκαταστάσεις, τα γήπεδα, έχει πολλούς έμπειρους παίχτες, είναι πολύ δυνατό, πιστεύω υπερτερεί σε σχέση με την Α' Εθνική, στη δύναμη, είναι πιο βρώμικο θα έλεγα. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για μένα, αγωνίστηκα σε λίγα παιχνίδια γιατί είχα έναν τραυματισμό δυστυχώς. Το καλό είναι ότι γύρισα, επέστρεψα υγιής και πρόλαβα, έπαιξα ακόμα λίγα παιχνίδια. Πιστεύω ότι με βοήθησε, με ορίμασε. Έμαθα τι εστί επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είχα ξαναγωνιστεί σε επαγγελματική κατηγορία. Και τώρα για το τι χρειάζεται να δουλέψεις πάνω σε αυτό για να σταθείς στον ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, πρέπει να δουλέψω όλα τα επίπεδα, πιστεύω. Στην καθοδήγηση, πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τον αμυντικό σου και το συμπαιχτό σου. Πρέπει να βελτιωθείς εξόδους, να γίνεις καλύτερος σωματοφύλακας, να δουλέψεις, να δυναμώσεις, γιατί θέλει και αγωνιστικά να είσαι έτοιμος όσον αφορά και το κορμί. Αυτά. Ο πύχης για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ είναι υψηλός? Κοιτάς, γρήγορος, μόνο από τα ονόματα που αναφέρετε εννοείται. Ο Χακόμπο είναι ένας τερματοφύλακας που έχει παίξει αλφαθνική Ισπανίας. Ο Παναγιώτης ήταν στο Μουντιάλ, ο Ιτάντς το ίδιο. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Αλλά δεν είναι κάτι που με φοβίζει. Πιστεύω ότι με δουλειά, γιατί και τα παιδιά και ο Παναγιώτης ξεκίνησε, πιστεύω, σαν και εμένα ήταν πριν από κάποια χρόνια και έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζω να έχω μια ανάλογη πορεία, ίσως να κάνω την ανάλογη πορεία πιο νωρίς, πιο νέος. Είναι κάτι που θέλει πολύ δουλειά.
Έτσι αλλιώς παίζει σε μια θέση που το λάθος απαγορεύεται. Στο πάω που σε ακούμε περισσότερο. Η πίεση είναι τεράστια και αυτό τι σκέψη σου δίνει. Δεν με φοβίζει καθόλου. Είμαι στην ομάδα τόσα χρόνια. Ξέρω πως είναι να είσαι και οπαδός και ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδος. Ξέρω πως σκέφτεται ο φίλαθλος. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις λάθος, να το ξεπερνάς γρήγορα. Να μην κάθεσαι και σκέφτεσαι την κριτική του κόσμου. Εκεί πιστεύω φαίνεται ο μεγάλος παίκτης. Γιατί νομίζεις ότι άλλος παίκτης ήσουν πριν φύγεις δανεικός και άλλο ξεπέστρεψες. Και σε επίπεδο ψυχολογίας και στο πώς συμπεριφέρεσαι και στο πώς συμπεριφέρεσαι μέσα στο παιχνίδι και στο πώς στέκεσαι τώρα εδώ μαζί μας. Κοιτάξτε, στην Β' Εθνική πιστεύω ότι ορίμασα πολύ. Είχαμε πολύ καλό προπονητή που έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον κύριο Αναστασιάδη, από τις ατάκες μέχρι και την τακτική. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να τα δώσω όλα. Δηλαδή, το ότι είμαι 21 χρονών που λένε ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να οριμάσει για να μπορεί να ανταποκριθεί, εγώ σε αυτό είμαι αρνητικός. Πιστεύω ότι μπορεί και ένας νεαρός τερματοφύλακας να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Η διαφορά είναι, πιστεύω, πιο πολύ στην εμπειρία. Μπορώ να κερδίσω αυτή την εμπειρία όσον αφορά να συγκεντρώνομαι περισσότερο, να παίρνω τις συμβουλές του προπονητή, να τις αντιλαμβάνομαι περισσότερο, να ανταποκρίνομαι σε αυτά. Χθες δώσατε ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα που φαινόταν πολύ πιο έτοιμη από εσάς, με γεμάτο το ρόστερ της, με ποιοτικούς προσπαθείς. Πιεστήκατε στο πρώτο μήνο που αγωνίστηκες, γιατί γενικά η εικόνα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ σε ικανοποιεί? Κοιτάξτε, είμαστε νεαρά παιδιά, είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια οι μικροί, ξέρουμε ένας τον άλλον. Το καλό είναι ότι μας έχει περάσει ο προπονητής μια φιλοσοφία να μην φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, είτε είναι μεγάλη ομάδα είτε είναι μικρή ομάδα. Εμείς πρέπει να παίζουμε το ίδιο, να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ακόμα αρχή της προετοιμασίας, υπήρχε λίγο κούραση. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε αμυντικά καλά. Το μόνο που μας λείπει περισσότερο είναι το δημιουργικό κομμάτι, πιστεύω. Ήταν, θα έλεγα, του πατέρα μου. Ο πατέρας μου το ήθελε πιο πολύ. Αλλά και εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε γιατί έχει μια μικρή τρέλα. Έχει μια μικρή τρέλα. Το να πέφτεις στα πόδια του επιθετικού με τα χέρια και αυτός να μπαίνει με τα πόδια ή να βάζει το κεφάλι σου, είναι ένα ρίσκο. Αλλά έχει έτσι μια άλλη φύση. Όταν κάνεις μια απόκρουση, είναι σαν να βάζει ένας επιθετικός ένα γκολ. Έχει αυτή την αίσθηση που εμένα μου αρέσει περισσότερο. Και ήταν καλύτερη ομάδα, η Σταντάρ ή η μία πρόκληση? Πιστεύω η Ντιέπνερ ήταν καλύτερη από τη Σταντάρ. Ήταν πιο έτοιμη. Έχει παίξει ήδη, νομίζω, 6 φιλικά. Αλλά πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε και με τις δύο ομάδες το ίδιο. Δηλαδή, είχαμε καλή αμυντική οργάνωση, είχαμε κλειστά τις γραμμές μας, αυτό που μας είπε ο προπονητής. Πιστεύω, άμα δουλέψουμε λίγο περισσότερο στην κατοχή, στο να αλλάζουμε την μπάλα πιο γρήγορα, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τους χώρους πιο γρήγορα, θα είμαστε καλύτεροι και πιστεύω θα φανεί στα επόμενα φιλικά αυτό. Ξαναβρέθηκες με την παλιοπαρέα, αυτή τη φορά στην πρώτη ομάδα. Ζώντας έτσι από τη θέση του τερματοφύλακα και τους επιθετικούς στα διπλά κτλ., σου έχει κάνει κάποιος εντύπωση με την εξέλιξή του, κάποιος που σε προβληματίζει περισσότερο επιθετικός όταν παίζεται αυτά τα διπλά? Κοιτάξτε, ο Αθανασιάδης που είναι επιθετικός, που είναι ο βασικός μας, είναι ένας πολύ καλός παίχτης, έχει πολύ καλά τελειώματα, πολλές φορές αυτό που κάνει με μία επαφή σε ανύποπτο χρόνο είναι δύσκολο για τους τερματοφύλακες, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι επιθετικοί μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, πιστεύω, γιατί η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερη. Άμα έχεις καλή θέση, είσαι πάντα έτοιμος, πιστεύω ότι μπορείς να ανταποκριθείς σε όλους τους επιθετικούς. Δεν με φοβίζει κανένας επιθετικός από τους δικούς μας. Νίκο, είδαμε ένα μοντιάλ, φαντάζομαι που παρακολούθησες και εσύ. Ναι. Που χαρακτηρίστηκε από πολλούς μοντιάλ του τερματοφυλάκου. Εσένα ποιος σου έκανε εντύπωση και αν έβαλες τον εαυτό σου στη θέση κάποιου τερματοφυλάκου και έλεγες ότι με τα στοιχεία που έχω μπορώ να παίξω σαν για αυτόν, το στυλ του? Κοιτάξτε, εγώ σαν είδωλο να σας πω, έχω τον Όλιβερ Καν και τον Μάνουελ Νόιερ.
Είναι για μένα ο καλύτερος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι σύγχρονος τερματοφύλακας, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Μπορεί να παίξει έξω από τα δοκάρια, λίμπερο, είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια, είναι τρομερός κάτω από την εστία. Είναι ένας τερματοφύλακας παγκόσμιας κλάσης που είναι 100% πλήρης, δεν υστερεί σε τίποτα πιστεύω. Από εκεί πέρα μου έκαναν εντύπωση και οι υπόλοιποι τερματοφύλακες, ειδικά από τις μικρές ομάδες πιο πολύ. Πήγε της Κώστα Ρίκα, ήταν πολύ καλός. Από τις μεγάλες ομάδες που ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία, αυτές δεν μου άρεσε κανένας τερματοφύλακας ιδιαίτερα, θα έλεγα. Αντιγράφεις κίνηση, ας πούμε, από τον Όιρα. Κοιτάξτε, όχι μόνο από τον Όιρα, από όλους. Προσπαθώ από τον κάθε τερματοφύλακα να παίρνω ένα θετικό, ό,τι καλύτερο μου βγάζει, ό,τι πιστεύω ότι διακρίνω ότι το κάνει λίγο παραπάνω από κάποιον άλλον. Τι είναι αυτό που μέχρι στιγμής στον φετινό ΠΑΟΚ μπορεί να σε προβληματίζει? Τι είναι αυτό που με προβληματίζει? Πιστεύω ότι τα δύο αρνητικά αποτελέσματα δεν είναι και τα καλύτερα για μας. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτός ο προβληματισμός θα φύγει, θα τελειώσει εδώ, πιστεύω, αν συνεχίσουμε με δουλειά, αν βάλουμε κάτω το κεφάλι, επειδή είμαστε μικροί και είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές να διαχειριστούμε το ότι παίζουμε στον ΠΑΟΚ σε τόση μικρή ηλικία. Αλλά πιστεύω άμα χαμηλώσουμε το κεφάλι, είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που μας λέει ο προπονητής, θα φύγει και αυτός ο προβληματισμός, θα απελευθερωθούμε και θα έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα. Σου κάνει κάτι ιδιαίτερη εντύπωση, μια σε δυσκολεύει ή οτιδήποτε, από το πρόγραμμα που κάνεις με το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, τον κύριο Τερζή? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν έχουμε δουλέψει τόσο πολύ με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει γιατί και το πρόγραμμα είναι λίγο ανεβασμένο, είναι λίγο συμπιεσμένο, θα έλεγα, για να μην δεν θέλουμε να κουραζόμαστε πάρα πολύ και οι τερματοφύλακες και η ομάδα. Οι προπονήσεις που κάνουμε δεν είναι και τόσο μεγάλες σε διάρκεια. Δουλεύουμε με την ομάδα πιο πολύ γιατί ο προπονητής, οι απαιτήσεις του είναι να είμαστε καλοί τερματοφύλακες και με τα πόδια και να παίζουμε έξω από την εστία. Αυτό που μου αρέσει και με βοηθάει πάρα πολύ είναι οι οδηγίες που μου δίνει στο να κατευθύνω την άμυνά μου, στο πώς να έχω καλή θέση. Αυτά πιστεύω μέχρι στιγμής έχω πάρει από τον προπονητή τερματοφυλάκων. Αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, το έχει πει και ο ίδιος. Έχει ανοίξει μια κουβέντα δημοσίως ότι καλό είναι να στηριζόμαστε δικά μας τα παιδιά, ναι, αλλά χρειάζεται και εμπειρία. Έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν ορθολογικά. Εσύ από την καθημερινότητά σου στην ομάδα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ανάγκη όντως για την ένταξη περισσότερων νέων παιδιών στην ομάδα? Κοιτάξτε, είναι καλό στην ομάδα μας να υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες ώστε να μας κατευθύνουν σωστά. Είμαστε άπειροι παίχτες. Δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε έναν ενθουσιασμό ή μια απογοήτευση. Πιστεύω ότι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής στην ομάδα ή και δύο θα μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Π.χ. στο πώς να κάνουμε πρωταθλητισμό, να μας περάσει την οτροπία ότι πρέπει να νικάμε και στην προπόνηση, να μας κράζει που λέμε στην προπόνηση, να μας βάζει χέρι ή σε μια απογοήτευση να είναι εκεί να μας στέκεται, να ξέρει πώς να μας κάνει να ξεχνάμε το πρόβλημα έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στο επόμενο μάτς καλύτερα. Το περσινό ΠΑΟΚ από μακριά, πώς το είναι? Κοιτάξτε, πέρυσι ήταν κάπως αλόκοτα τα πράγματα. Είδαμε πολλούς ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους να έρχονται. Το τι φταίει δεν θα το πω εγώ, δεν το ξέρω και ο ίδιος γιατί δεν ήμουν μέσα στην ομάδα για να σας πω. Το θέμα είναι ότι εγώ φέτος είναι αυτό που με νοιάζει πιο πολύ για την ομάδα, να πάει μπροστά η ομάδα, να πάει καλύτερα από πέρυσι και από εκεί και πέρα να έχω και μια προσωπική καλή χρονιά. Πώς οραματίζομαι? Στο τέλος με ένα κύπελλο ή με ένα πρωτάθλημα. Θέλω τον Μάιο να πανηγυρίζουμε και όχι να είναι όπως πέρυσι μια στην ουσία αποτυχημένη χρονιά. Πώς είναι ένας ευσεβής προορισμός στη διαδρομή, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί? Να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια, να μην υποτιμήσουμε κανέναν αντίπαλο. Και από εκεί και πέρα να είμαστε σοβαροί σε όλα τα παιχνίδια, να μην χαλαρώσουμε ποτέ, να μην ιδίως άμα μείνει το ρόστερ με νεαρούς παίχτες, να μην ψηλώσουν το κεφάλι οι μικροί παίχτες ή και εγώ άμα είμαι ακόμα στο ρόστερ. Πιστεύω ότι με ανάλογη πρόθεση που θα έχουν και όλοι οι παίχτες θα έχουν και μια ανάλογη πορεία η ομάδα. Όλα αυτά που σας λέει προπονητής, τι έχει συγκρατήσει περισσότερο?
Μ' αρέσει που προσπαθεί να μας περάσει αυτό το πνεύμα του νικητή. Να μην φοβόμαστε κανέναν. Δηλαδή, κι ας είμαστε μικροί, με όποιον και να παίζουμε, να μην φοβόμαστε. Η πίστη που πρέπει να έχουμε, η αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αυτά. Βλέπει χθες ένας φίλος του ΠΑΟΚ το ΜΑΤΣ και βλέπει αρχική ενδεκάδα. Τα περισσότερα παιδιά K20, πολύ νεαροί. Και σκέφτεται, ναι, χαιρόμαστε που είναι από τα τμήματα υποδομής δικά μας παιδιά, αλλά έτσι λίγο δύσκολα να χτυπήσουμε τίτλο. Αν τον είχες απέναντί σου, τι θα του έλεγες στο επιχείρημα για να τον πείσεις ότι πρέπει να εμπιστευτεί αυτή την ομάδα. Έτσι πως είναι στην παρόντα φάση, έτσι αύριο μετάβριο μπορεί να έχεις άλλους 4-5 παίκτες. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Πιστεύω όμως ότι αν υπάρχει λίγο υπομονή από τους φιλάθλους, αν μας πιστέψουν λίγο, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία από πέρυσι, μια καλή πορεία, γιατί είμαστε από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, νιώθουμε την ομάδα, ξέρουμε πώς είναι όταν έχουμε μια επιτυχία και ξέρουμε πώς είναι όταν έχουμε μια αποτυχία. Πιστεύω το ξέρουμε περισσότερο σε σχέση με αυτούς τους ξένους παίχτες που έρχονται. Πιστεύω αυτό εδώ θα μπορεί να λύσει το θέμα ενός φιλάθλου. Νίκο, υπάρχει αίσθηση, αν κάνεις μια σύγκριση του ΠΑΟΚ με άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες, ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη τερματοφύλακα δεν έχει καταφέρει να κάνει σχολή. Δεν έχει μια παράδοση, ναι, ας πούμε, που να βγάζει τερματοφύλακες. Την άποψή σου γι' αυτό, γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να συμβαίνει, βέβαια είσαι νεαρός, τώρα ζεις στον ΠΑΟΚ, και δεύτερον για σένα, αν θα σε απαντάς, ποιος είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αν έχεις κάτι να μελετήσεις. Κοιτάξτε, δεν έχω μελετήσει όσον αφορά το κορυφαίο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κανέναν. Όσον αφορά αυτή την παράδοση, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια μπορεί και να σπάσει. Ίσως με μένα, ίσως με κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να δουλεύει περισσότερο με τα τμήματα υποδομής και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα σου λυθεί η απορία. Επειδή έχεις δουλέψει και με άλλα παιδιά λίγο μεγαλύτερα, λίγο μικρότερα, τι ήταν τερματοφύλακες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, θεωρείς ότι κάποια μπορεί να αδικήθηκαν ή να μην πήραν τις ευκαιρίες που θα άξιζαν για διάφορους λόγους? Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αδικημένος παίχτης. Πιστεύω ότι αν είναι ένας καλός παίχτης, αν αδικηθεί εδώ, θα δικαιωθεί αλλού. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τον διώχνει ένας παράγοντας, ένας προπονητής ή κάποιος. Πιστεύω ότι τον διώχνει το ποδόσφαιρο ή άμα τον αναδείξει, θα τον αναδείξει το ποδόσφαιρο, ούτε ο προπονητής ούτε κανένας παράγοντας.